ενισχύουμε πλέον οικονομικά τους φοιτητές των σχολών μας. Βεβαίως, βεβαίως. Πολύ βασικό. Των 3.400 ευρώ κάθε χρόνο μέχρι να τελειώσει η τριετία τους. Δηλαδή για κάθε χρονιά θα παίρνουν από το πρώτο τους 3.400 ευρώ. Που είναι ένα, θα έλεγα, ένα επίδομα ενίσχυση των παιδιών μας. Θέλουν να σπουδάσουν στο ναυτικό, στις σχολές του Υπουργικού Ναυτικού, είτε καπετανέοι, είτε πλοίαρχοι, είτε μηχανικοί. Και επίσης να πω πάνω σε αυτό ότι το ίδιο πράγμα παλεύω και προσπαθώ να κάνω για όσοι θα έρχονται και στο Λίβιτον της Καλύμνου. Μάλιστα. Να μπορέσουν και εκείνους, θα έρχονται, οι οποίες βέβαια μιλάμε για άλλες, αλλά δεν έχει σημασία, θα μπορέσουν και εκείνους να ενισχύουν με ένα τέτοιο επίδομα, γιατί όπως και να κάνουμε, η αλήθεια είναι ότι πολλοί άνθρωποι από την Ελλάδα, από όλα τα νησιά, θα έρχονται και έρχονται 40 με 50 μήνες, μέρες που χρειάζεται να κάτσουν στην Κάλυμνο, να νοικιάσουν ένα χώρο στην Κάλυμνο, ένα σπίτι, ένα δωμάτιο, να ζήσουν, να κινηθούν, να κρατήσουν τις οικογένειές και να πάρουν το πιστοποιητικό της σχολής. Άρα μιλάω με την εξωτερική δομή του Υπουργείου μου, έτσι ώστε να καταφέρουμε να μπορέσουμε πλέον και για τους όσους συμμετέχουν και στη σχολή διτών, να μπορούν να παίρνουν και αυτοί ένα επίδομα, δεν μπορώ να πω το ποσό αυτή που θα είναι, αλλά ένα επίδομα το οποίο θα τους βοηθάει σημαντικά για την... Με μεγάλη χαρά και ανακούφιση, κύριε Υπουργέ, άκουσαν την είδηση μέσα από την τηλεόραση Αιγαίου και εδώ και δύο μέρες οι φίλοι μας. Και καταλαβαίνετε τα τηλεφωνήματα που έχουμε δεχθεί. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα ευχάριστο γεγονός που βοηθάμε τις οικογένειες, αλλά παράλληλα αυτά τα αντιλαμβάνεσαι ότι για τη σχολή που υπάρχει στην Κάλυμνο, αυτά τα λεφτά θα πάνε άμεσα ή έμεσα στην τοπική κοινωνία. Σωστό. Που για μένα έχει μεγάλη αξία και σημασία να μπορέσουμε να δίνουμε δυνατότητα στα παιδιά μας να μένουν, να έρχονται. Σωστό. Δηλαδή τώρα βοηθάω περισσότερο όσοι περνάνε να επιλέγουν πλέον να μένουν στην Κάλυμνο, γιατί θέλουν και αυτή τη βοήθεια, έτσι ώστε να μπορούν να αντέχουν να είναι μακριά στις οικογένειές τους. Έτσι είναι. Και μάλιστα έχει να κάνει και με τα παιδιά που κάνουν την πρακτική τους, έτσι. Βέβαια. Όλα τα τρία έτσι κανονικότητα, ακόμα και τα δύο ξέματα πρακτικής που θα ισχύουν μέσα, είναι μέσα αυτή τη διετία, θα παίρνουν κανονικά το επίδομα τα παιδιά ευθυνής που θα βγάζουμε εμείς μέσα από τη δομή μας.